Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαι η Μαρία, να συστηθώ για άλλη μια φορά έως ότου το αποστηθήσετε, αν και δεν είναι δύσκολο σαν όνομα. Και θα μιλήσουμε λοιπόν πάλι για τον έρωτα. Θα επικεντρωθούμε στο αντρικό φύλο αυτή τη φορά και επειδή σας είχαμε προειδεάσει λίγο από την πρώτη εκπομπή σχετικά με το πώς διαφοροποιείται ο έρωτας μεγαλώνοντας ηλικιακά ένας άνθρωπος, αλλά όπως σας είπα σήμερα θα σταθούμε στο αντρικό φύλο, θα μιλήσουμε για τους άντρες 50+. Είναι μια περίεργη ηλικία. Εγώ κάποια στιγμή τους είχα αναφέρει σε ένα άρθρο μου σαν κάτι κουρασμένα παλικάρια και δεν το είχα σκεφτεί με βάση την γνωστή ταινία, αλλά με βάση του τι είχα βιώσει μια συγκεκριμένη μέρα σε ένα μικρό καφέ. Τι θέλω να πω με αυτό. Είχα πάει λοιπόν κι εγώ σαν άνθρωπος σε ένα καφέ να πιω το γνωστό καφεδάκι με μια φίλη μου και να πούμε τα δικά μας μετά από καιρό. Στο διπλανό τραπέζι υπήρχε μια ωραιότατη παρέα με άνδρες. Φαινόντουσαν, εντάξει. Μπορείς να ξεχωρίσεις τους άντρες που έχουν περάσει τα πρώτα ίντα, θέλω να πιστεύω. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Καθόντουσαν λοιπόν στο διπλανό τραπέζι και συζητούσαν. Και συζητούσαν σχετικά δυνατά. Στην ουσία, ένας κακόμοιρος ήταν στη μέση που άκουγε άλλους τρεις, που προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι η πιτσιρίκα που είναι μαζί του, συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι για τα ωραία του μάτια, αλλά κάτι διαφορετικό βρίσκει σε εκείνον και έρχεται. Εκείνος ο δύσμυρος που λέτε, γιατί μόνο έτσι εγώ μπορούσα να τον χαρακτηρίσω, που ήταν στο κέντρο και γύρω-γύρω οι υπόλοιποι της ίδιας ηλικίας, συνομιλικοί του, του λέγανε λοιπόν για εκείνη την πιτσιρίκα που είχε συνάψει σχέση ότι δεν τον θέλει μάλλον για τα ωραία του τα μάτια, αλλά μάλλον για τα ωραία του τα δώρα, τα λεπτά, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Εκνευρίστηκε τόσο πολύ που σηκώθηκε με φόρα, πήρε τα τσιγάρα του, μισογύρισε το τραπέζι και έφυγε. Κουτσομπολιό, δεν το λέω. Έστησα αυτή, δεν το λέω. Δίπλα μου ήταν, τι να κάνω, είχα και την περιέργεια. Γύρισα και τον είδα το μισό μαγαζί. Αυτοί συνέχιζαν, ντράπηκαν για λίγο και μετά συνέχισαν να μιλάνε. Και έλεγαν λοιπόν, τι θέλει πια αυτός, 50 χρονών, και έχει αυτή την πιτσιρίκα που είναι 25 και άντε και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια. Λέμε τώρα, όταν θα είναι σε μια ηλικία πρώτα ο Θεός κοντά στα 70, με βάση το προσδόκιμο που λέγαμε ζωής, αυτή θα θέλει άλλα πράγματα, εκείνος θα θέλει άλλα πράγματα, άρα από την αρχή όλο το σκηνικό ήταν προδιαγραμμένο για εκείνους. Ακούγοντάς τους διαπίστωσα πως κανείς από τους τρεις που ήταν στο τραπέζι εκείνη την ώρα δεν είχε σταθεί καθόλου στο τι θέλει αυτός ο άνθρωπος και ποιος ήταν ο σκοπός του. Δηλαδή το ότι έμπλεξε, σε εισαγωγικά το έμπλεξε με μια κοπέλα νεότερη του, αυτόματα τον καταδίκαζε γιατί στην ηλικία του έπρεπε να έχει άλλα πιστεύω, άλλα θέλω και γενικότερα δεν του επιτρέπεται να ζήσει αυτό που εκείνος είχε οραματιστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι να σας πω. Εγώ ένα πράγμα κατάλαβα και το ψάξα λίγο παραπάνω γιατί θέλετε λόγω ηλικίας δικής μου. Ο περίγυρός μου αποτελείται από πάρα πολλούς 50άριδες και 50+ και διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι κρύβουν αυτό που πραγματικά θέλουν, προκειμένου να μην έρθουν σε αντιπαράθεση με την ίδια την οικογένεια, με τους δικούς τους γνωστούς, με. Όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, είναι η ηλικία που κατά κύριο λόγο οι άντρες κάπου αισθάνονται ότι κάποιος τους τραβάει το χαλάκι κατά τα πόδια και ψάχνουν λίγο την επιβεβαίωση, γιατί κακά τα ψέματα. Ο άντρας έχει συνηθίσει σε ένα άλλο ρόλο, αυτό του αρσενικού, του λιονταριού, του αρχηγού της οικογένειας με βάση τις παλιές
συνήθειες και την δομή της οικογένειας που ισχύει από τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν αυτό στην ουσία δεν υφίσταται, λέμε τώρα. Ο άντρας λοιπόν έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα σε ένα σπίτι, ακόμα και στην προσωπική του ή επαγγελματική ζωή, και προσπαθεί να τον επιβεβαιώσει αφού βλέπει ότι φεύγοντας τα χρόνια και έχοντας ζήσει το μισό προσδόκιμο, στην ουσία χάνει τη δροσιά που είχε σαν άνθρωπος και τον αυθορμητισμό και στις σχέσεις και στις κοινωνικές του συναναστροφές. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άντρας κοντά στα 50 να επιβεβαιωθεί βρίσκοντας μια γυναίκα νεότερη του, που από αυτόν είπαμε, όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, θέλει συγκεκριμένα πράγματα και εκείνος παίρνει όλα αυτά που ψάχνει, τη δροσιά ενός γυναικείου κορμιού, την φρεσκάδα και την αθότητα αυτής της ηλικίας, προσπαθεί να επιβεβαιωθεί στο σεξ, κατά κύριο λόγο αυτό τον ενδιαφέρει. Κατά πόσο είναι ικανός ακόμα να μπορεί να ευχαριστήσει τη σύντροφό του και στην ουσία δεν μπορεί να το δει μέσα από την οικογένεια ή από τις σχέσεις με συνομήλικες γυναίκες που και εκείνες, κατασταλαγμένες ως επιτοπλίστων, αναζητούν άλλα πράγματα. Στη σημερινή εποχή, τη δική μας εποχή, υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή για ένα άντρα που είναι κοντά στα 50. Όλοι τον θέλουν κάπως. Τον θέλουν να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα, να έχει αποκτήσει χρήματα, να ξέρει τι θέλει. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα, ας πούμε ότι έχει καλώσει. Και όσον αφορά την οικογένεια, ας πούμε ότι και αυτό έτσι καταπίνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι αυτό που λέμε η ανδρική κλιμακτήριος και πραγματικά οι άντρες εκείνη την ηλικία αισθάνονται ότι κάποιος έρχεται και τους τραβάει το χαλί κατά τα πόδια και αισθάνονται μετέωροι γιατί δεν μπορούν να έχουν το πριν και δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το τι μπορούν να παράσχουν και για το μετά. Άρα λοιπόν, μπορεί σφαλμένα να στρέφονται σε σχέσεις με γυναίκες πολύ νεότερες τους, αλλά θα κρατήσετε στο μυαλό σας ότι ο στόχος είναι πάντα η επιβεβαίωση στο κομμάτι το σεξουαλικό. Αν τώρα ένας άντρας σε αυτή την ηλικία θέλει να τολμήσει και να κάνει αλλαγή στη ζωή του γενικότερα, μπορεί να επιλέξει μια γυναίκα λίγο μεγαλύτερη από αυτή που θα τον επιβεβαιώσει σαν άντρα σεξουαλικά, αλλά ένας άντρας σε αυτή την ηλικία, όσο περίεργο και αν ακουστεί, αποζητά τη σταθερότητα. Αποζητά ναι μεν την επιβεβαίωση, αλλά αποζητά και τη σταθερότητα. Τον ενδιαφέρει η ποιότητα περισσότερο. Στην ηλικία την μικρότερη, οι άντρες ψάχνουν την ποσότητα κατά κύριο λόγο. Στην ηλικία εκείνη και το σεξ είναι πιο ποιοτικό και οι σχέσεις είναι διαφορετικές, οπότε όλες του κινήσεις έχουν ένα και μόνο σκοπό. Πώς θα αποκτήσει ποιότητα στην καθημερινότητά του, είτε αυτό λέγεται σχέση με γυναίκα νεότερη, είτε αυτό λέγεται σχέση με τη γυναίκα του που προσπαθεί να την αναπτύξει περισσότερο. Συνήθως αυτή την ηλικία και τα παιδιά, αν υπάρχουν, έχουν φύγει από το σπίτι και το ζευγάρι περνάει μια δεύτερη φάση που καλείται να ζήσει μόνο του, ξανά από την αρχή, και μπορεί εκεί να δείτε ένα άντρα γύρω στα 50 να διεκδικεί ξανά τη γυναίκα του. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι άντρες δεν έχουν τα κότσια να κυνηγήσουν τα θέλω τους και απλά θέλουν να βεβαιωθούν μόνο στο σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο στο σεξουαλικό κομμάτι, με συγχωρείτε. Τους ενδιαφέρει η ασφάλεια, το σπίτι, να έχουν το σπίτι τους, την οικογένειά τους, τη γυναίκα τους και τους ενδιαφέρει μόνο το σεξ. Σε αυτές τις περιπτώσεις σπάνια θα συνάψουν σχέση γιατί θα θεωρήσουν ότι τους βάζει σε μπελάδες. Και αυτό σε εισαγωγικά. Γιατί θα κληθούν να πουν παραπάνω πράγματα για να εξοικονομήσουν χρόνο για ένα ραντεβού, μία λυθεί συνήθως, θα κληθούν να έχουν μια διπλή ζωή που δεν θα τους επιτρέψει να κάνουν πράγματα, οπότε καταφεύγουν στο σεξ επιπληρωμή. Είναι η λύση που τους επιβεβαιώνει σεξουαλικά μια γυναίκα που θα την πληρώσουν για να ικανοποιήσει τα θέλω τους στο κρεβάτι, αλλά δεν θα τους ζητήσει όλα αυτά που θα τους ζητούσε μια πιθανή σχέση εξωσυζυγική, με όλα αυτά που έπονται.
Και τώρα θα ήθελα να δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει και επανερχόμαστε. Μαρία Βουζουνεράκη. Η νύχτα στα μάτια των δειλών. Πάμε μια βόλτα. Κυκλοφορούν από την Άνεμος εκδοτική. Ένας άντρας λοιπόν στην ηλικία των 50 είναι ένας όριμος έφηβος, γιατί έχει τα κότσια να διεκδικήσει τα θέλω του με την ορμή που είχε στην εφηβική του ηλικία. Σας είπα και πριν ότι ένας άντρας στην ηλικία των 50 προσπαθεί να επιβεβαιωθεί, αλλά μπορεί να παραμείνει ενεργός στο σεξουαλικό τομέα, στο κρεβάτι που λέμε λαϊκά, αν η γυναίκα που έχει δίπλα του, ποιας ηλικίας κι αν είναι αυτή, συνεχίζει να τον ερεθίζει εγκεφαλικά. Εδώ είναι το κλειδί. Δεν έχει να κάνει. Εκείνοι νομίζουν ότι με το να στραφούν σε ένα διαφορετικό ηλικιακό group, ότι αυτό αυτόματα θα τους προσδώσει και ένα διαφορετικό τίτλο. Όμως στην ουσία δεν έχει να κάνει με την ηλικία της γυναίκας όλο αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τη γυναίκα που έχουν δίπλα τους και κατά πόσο τους ερεθίζει το μυαλό. Πέρα από όλα αυτά, άρα λοιπόν μπορούν να λειτουργήσουν είτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, είτε αυτό λέγεται γάμο, σχέση, οικογένεια, δεν ξέρω τι, είτε αν δεν έχουν συνάψει οτιδήποτε τέτοιο και παραμένουν εργένιδες, όπως λέει ο λαός μας, να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια γυναίκα, αλλά όχι τόσο μακριά από την δική τους ηλικία, αλλά μια γυναίκα που μου τσερεθίζει το μυαλό. Στην ουσία, αν το καλοσκεφτείτε, ένας άντρας δεν μπορεί να βρει πολλά κοινά σε μια γυναίκα πολύ νεότερη του, που μπορεί να είναι και η κόρη του ηλικιακά. Ένας άντρας σε αυτή την ηλικία ψάχνει, όπως σας είπα και πριν, να βρει το ποιοτικό σεξ, αλλά γενικότερα ψάχνει, επειδή βλέπει σιγά σιγά ότι ο χρόνος του μπορεί να έχει, ότι το πόδι του μάλλον έχει πάει από την αντίθετη πλευρά και αρχίζει και κατηφορίζει, ψάχνει λιγάκι έτσι την επιβεβαίωση για τη σταθερότητα. Θέλει να τον αγαπούν, θέλει να νιώθει την αγάπη, θέλει να νιώθει ότι οι άνθρωποι δίπλα του τον αποδέχονται. Θέλει να τον επιβραβεύουν για ό,τι έχει κάνει. Θέλει να αισθάνεται ότι έχει κάνει πράγματα. Ότι παρότι είναι σε αυτή την ηλικία, έχει καταφέρει να καταξιωθεί μέσα από το χώρο δουλειάς του ή έχει επιτύχει πράγματα έτσι ώστε να του επιτρέψουν να έχει ένα καλό υπόλοιπο ζωής. Δηλαδή στην ουσία έχει χτίσει για να μπορέσει να έχει απολαβές μετά. Ένας από τους διασημότερους σεξολόγους και ψυχαναλυτής, δεν θα πούμε το όνομά του, έχει πει σε παρόμοια αναφορά του, σε παρόμοια συζήτηση με θέμα τους άντρες σε αυτή την ηλικία, ότι ένας στους τρεις περνάει αυτή τη λεγόμενη κρίση. Αυτό που σας είπα εγώ πριν είναι σαν αντρική κλιμακτήριο, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Γιατί αν τρελαίνονται οι ορμόνες στις γυναίκες εκείνη την περίοδο μια φορά, στους άντρες νομίζω ότι είναι επί 10. Άρα λοιπόν, έχει να αντιμετωπίσει τα δύο του προφίλ, το κοινωνικό, δηλαδή ότι έχει χτίσει, και το σεξουαλικό, πώς θα επιβεβαιωθεί. Η ψυχολογική του κατάσταση είναι αυτή που είναι καθοριστική σημασία. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι καλά γενικότερα με τον εαυτό του και έχει αποδεχθεί το τι δεν έχει καταφέρει, όχι το τι έχει καταφέρει, και να το πάει ένα βήμα παρακάτω, τότε νομίζω ότι θα τα πάει καλά και στο επόμενο κομμάτι, στα επόμενα χρόνια που καλείται να ζήσει, όπως και αν είναι αυτά. Πάντως, δεν είναι κάτι παράξενο στις μέρες μας. Ένας άντρας 50+, ένα κουρασμένο παλικάρι, να ξενοκοιτάει, να θέλει να επιβεβαιωθεί μέσα από μικρότερες ηλικίες. Εγώ θέλω να κρατήσετε ένα πράγμα, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γύρω από αυτό. Θέλω να κρατήσετε ότι μετράει την ποιότητα και όχι την ποσότητα, ότι πολλές φορές γυρνάει πίσω και κάνει έτσι, σταματάει στα εφηβικά χρόνια προσπαθώντας να κάνει μια ανασκόπηση της ίδιας του της ζωής, δεν δέχεται πολύ εύκολα την κριτική σχετικά με το τι δεν έχει επιτύχει, όμως κύριο μέλημά του είναι να είναι το ίδιο δυνατός και το ίδιο ικανός να μπορεί να δώσει ό,τι έδινε μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Συνήθως, οι άντρες αυτής της ηλικίας
σπάνια θα μείνουν με μια γυναίκα η οποία μπορεί να τους ικανοποιήσει μόνο στο σεξουαλικό κομμάτι. Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι κάποιοι επιλέγουν για να έχουν το κεφάλι του σύζυγο να επιβεβαιωθούν συγγνώμη σεξουαλικά μέσω του σεξ επιπληρωμή. Είναι σύνηθες άλλωστε και για τα δύο φύλλα. Ωστόσο, είναι και η εποχή εκείνη που φοβούνται αυτό που θα έρθει. Θέλω λοιπόν να καταλήξω στο εξής, ότι ένας άνδρας που μεγαλώνει όμορφα, αρμονικά, χωρίς αποθυμένα, αποζητά μια γυναίκα που θα τον κρατήσει σε εγρήγορση, ερεθίζοντας πρώτα απ' όλα το μυαλό του. Δεν τον ενδιαφέρει να επιβεβαιωθεί σεξουαλικά, γιατί η εμπειρία που έχει αποκομίσει από τα προηγούμενα χρόνια τον οδηγεί σε αυτογνωσία σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει στο σεξ και τον αποτρέπει από το να αναζητά μια πρόσκαιρη ικανοποίηση. Ναι, εντάξει, το λατρεύει το σεξ, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι να βρει έναν άνθρωπο που να διατηρεί το μυαλό του φωταγωγημένο. Μόνο έτσι μπορεί να αποδώσει. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας και παρατηρώντας, εγώ το μυαλό μου γυρνάει πίσω πάλι σε εκείνη την παρέα των τεσσάρων αρχικά που στην πορεία έγιναν τρεις άνδρες 50+, δεν μπορείς να τους αποδώσεις τον τίτλο των κουρασμένων παλικαριών. Αν οι ίδιοι θέλουν να το αισθανθούν, με συγχωρείτε, έτσι, δηλαδή να νιώσουν κουρασμένοι, μπορούν να το κάνουν. Άλλωστε αυτό το μεταφέρουν και στην εξωτερική τους εμφάνιση. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε πολλές φορές, «Α, πόσο είσαι, 55». «Αχ, αυτό δεν του φαίνεται ότι είναι τόσο». Γιατί προφανώς το μυαλό του λειτουργεί τελείως διαφορετικά, δεν αισθάνεται κουρασμένος, το ντύσιμό του είναι τελείως διαφορετικό, το μυαλό του δεν γερνάει, το μυστικό είναι αυτό. Άρα λοιπόν τα κουρασμένα παλικάρια, σε εισαγωγικά, είναι εκείνα που έχουν σταματήσει, έχουν παραιτηθεί από τη ζωή. Έχουν σταματήσει να φροντίζουν τον εαυτό τους, έχουν σταματήσει να διεκδικούν, γκρινιάζουν περισσότερο. Και σας είπα, αν βλέπατε ότι είδα κι εγώ εκείνη την ημέρα, ήτανε 4 άνδρες διαφορετικοί εντελώς εξωτερικά, φυσιογνωμικά, το βλέπεις στο πρόσωπό τους. Δηλαδή, αν μπορούσες να παρατηρήσεις, θα έβλεπες ποιος ήταν πραγματικά ευχαριστημένος από τη ζωή του και ποιος ήταν αυτός που είχε παραιτηθεί από την ίδια του τη ζωή και ήθελε να κάνει πράγματα. Όπως σας είπα και στην πρώτη εκπομπή, εμείς εδώ δεν είμαστε για να σας συμβουλεύσουμε γενικά με το πώς θα κινηθείτε σε κάποιες περιπτώσεις που απορούν στον έρωτα. Εμείς εδώ έχουμε ένα ρόλο παρατηρητή και σας είπα ότι ό,τι σας μεταφέρουμε είναι βγαλμένο μέσα από την ίδια τη ζωή και το έχουμε καταγράψει μέσα από βιωματικές εμπειρίες ή μέσα από παρατήρηση ηλικιακών ομάδων. Επειδή το θέμα μας είναι και θα είναι πάντα ο έρωτας, θα προσπαθήσουμε όπως προανέφερα να τον προσεγγίσουμε από όλες τις πλευρές. Είτε αυτό αφορά κάποιες συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως οι άνδρες που είπαμε σήμερα 50+, που πιστεύω ότι κινούν το ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά από μόνοι τους γοητεύουν τον περίγυρό τους λόγω του τρόπου σκέψης και του τρόπου συμπεριφοράς τους. Εδώ θα είμαστε λοιπόν. Εγώ θα περιμένω τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας γενικότερα. Κρατήστε ξανά ότι έχουμε ένα ρόλο παρατηρητή και όχι συμβουλευτικό και ό,τι σας λέμε θέλουμε να κουμπάει σε αυτά που εσείς βιώνετε καθημερινά. Δεν απέχει όλο αυτό που σας μεταφέρουμε από την καθημερινότητα που ζούμε. Και θα σας θυμίσω ότι ανεξάρτητα με ποια είναι η θεματολογία μας κάθε φορά, εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μας αναζητήσετε σαν 7Arts και φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube για να μπορείτε να παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές. Θα ήθελα να το κάνετε για να μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή και να μπορούμε να έχουμε και επικοινωνία μέσα από τα τυχόν σχόλιά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο βράδυ Τετάρτης. Καλή συνέχεια.